Κύριε Χαλβατζή, τι κάνετε? Έλατε εδώ ανάμεσά σας, θα βάλουμε. Λοιπόν, σας είδαμε από το πρωί εδώ. Ήσασταν, είχατε και κάποιες διαβουλεύσεις εκεί με τους αστυνομικούς στην πόρτα εισόδου της ΕΡΤ. Τι ακριβώς έγινε? Διεκδικήσεις, ναι. Διεκδικούσαμε το δικαίωμά μας να μπούμε μέσα, να δούμε τι κάνουν αυτές οι δυνάμεις καταστολής που ήταν εκεί με τον εισαγγελέα. Και τι έγινε, σας άφησαν να μπείτε? Όχι, απλά βάλαν διπλές αλυσίδες. Και επειδή δεν είχαν λουκέτο, βάλαν μία χειροπέδα. Δηλαδή συνέλαβαν το κτίριο της ΕΡΤ. Ρωτήσατε γιατί δεν σας επιτρέπουν, είστε εκλεγμένοι εκπρόσωποι δικοί μας, του ελληνικού λαού. Γιατί δεν σας επιτρέπουν να μπείτε μέσα σε ένα κτίριο το οποίο μας ανήκει στο λαό? Φοβούμαι ότι είστε κι εσείς αφελείς. Κάνω μερικές ερωτήσεις. Η λογική νόμος και τάξη, η λογική μηδενική ανοχή, το αποφασίζουμε και διατάζουμε, έχει αυτές τις συνέπειες. Και φυσικά δεν είναι μόνον αυτά. Εμείς ήρθαμε να στηρίξουμε δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Ήρθαμε εδώ να καταγγείλουμε αυτή την επιλογή της κυβέρνησης να κινεί τους απολυμμένους εργαζόμενους, τους ανθρώπους της ΕΡΤ που δούλευαν εδώ και παρήγαγαν ένα ορισμένο έργο με τα μέσα που είχαν. Και φυσικά θέλουμε να καταγγείλουμε γενικότερα αυτή την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, η οποία συναποφασίζεται από όλες τις κυβερνήσεις, από όλες, και στηρίζεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που αποδέχονται τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόβουν μισθούς, κόβουν συντάξεις, κόβουν επιδόματα, λαιλάτησαν τα ασφαλιστικά ταμεία, σήμερα περικόπτουν τις κρατικές δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ρίξουν την τιμή της εργατικής δύναμης. Είναι μια σκληρή ταξική πολιτική, αυτή την πολιτική αντιπαλεύουμε, και εμείς παλεύουμε για μια ΕΡΤ, όχι βέβαια αυτή που ήταν χτες, αλλά πολύ καλύτερη. Μια ΕΡΤ η οποία θα προβάλλει τους αγώνες της εργατικής τάξης και του μαζικού λαϊκού κινήματος. Όπως προέβαλε το τελευταίο πεντάμινο, έτσι. Ακριβώς, θα είναι μια ΕΡΤ η οποία θα στηρίζεται στην και θα προβάλλει την λαϊκή δημιουργία. Και θα έχονται φυσικά και εκπρόσωποι των κομμάτων της κυβέρνησης, έτσι. Ασφαλώς. Αυτοί ασφαλώς δεν έρχονται από μόνοι τους, εμείς τους κάνουμε. Η συνολικότερη θέση του ΚΚΕ για αυτό που γίνεται εδώ, έχουμε κάποια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή, κάτι που θα ακολουθηθεί, κάποια ανακοίνωση? Βγάλαμε συγκεκριμένη ανακοίνωση που μιλάμε για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για όλη αυτή τη λογική την οποία καταδικάζουμε. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα και καλούμε το μαζικό λαϊκό κίνημα να στηρίξει αυτόν τον αγώνα. Εντός κοινοβουλίου κάποιες αντιδράσεις? Μα είχαμε και εκεί σήμερα παρεμβάσεις. Μπορείτε να μας τις μεταφέρετε? Πείτε μας, γιατί εμείς είμαστε στον δρόμο και δεν τις ξέρουμε. Ήταν συγκεκριμένες και επανειλημμένες οι παρεμβάσεις στο πνεύμα της ανακοίνωσης του γραφείου τύπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχήν εγώ θέλω να δηλώσω τις συμπαράσεις, όπως την είχαμε δηλώσει και από την αρχή στη δημοκρατική ενέργεια της κυβέρνησης να βάλει μαύρο στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι σήμερα βάζει την ταφόπλακα όσον αφορά όχι μόνο τη δημόσια τηλεόραση, αλλά και τη δημόσια πληροφόρηση. Εμείς ήμασταν κοντά σας, κοντά στους εργαζόμενους, γιατί έχουμε τα ίδια κοινά προβλήματα. Είμαστε και σήμερα κοντά και θα αγωνιστούμε. Πέρα από αυτό όμως και πέρα από την ΕΡΤ, ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι έχουν προβλήματα και γενικότερα. Εμείς είμαστε χθες στη γενική μας απεργία μαζί με τη ΓΕΣΕ. Εκτιμούμε ότι όσον αφορά το απεργιακό κομμάτι ήταν καλό, όσον αφορά
Όχι, δεν αναβλήθηκε. Και λάθος. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που είπαμε, ναι, αυτό που είπαμε, δεν είπαμε ότι αναβάλουμε την πορεία. Εμείς είπαμε ότι αναβάλουμε τις ομιλίες. Γιατί βρέχει και δεν μπορεί αριστείς να του πούν τα ίδια πράγματα που θα μπορούσαν να τους έχουν πει όλες τις άλλες μέρες για να τους πείσουν. Αλλά η πορεία, είπαμε, θα γίνει και είναι. Εμείς συμμετείχαμε τουλάχιστον. Να σας ρωτήσω κάτι. Σας κατηγορούν πολύ ότι δεν είστε όσο δυναμικοί, σκληροί προφανώς πρέπει να είστε απέναντι στην κυβέρνηση και σε όλα αυτά που γίνονται. Σε αυτό τι έχετε να πείτε? Δηλαδή δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι πιο δυναμικό και κάτι πιο σκληρό από την ΑΔΔΗ? Αν την κάνουμε γενική απεργία τώρα, πότε θα κάνουμε? Διαρκείας. Να σας πω κάτι. Μας κατηγορούν ότι δεν κάνουμε πολιτική απεργία. Όλες οι απεργίες που γίνονται είτε από την ΚΕΣΕ είτε από την ΑΔΔΗ έχουν πολιτικό περιεχόμενο και είναι πολιτικές. Ναι, ναι, θα πω. Γενική απεργία. Εμείς τουλάχιστον σαν ΑΔΔΗ, γιατί γι' αυτό μπορώ να απολογηθώ και να πω τι μπορώ. Του συνδικαλιστικού γεννήματος δεν είναι στα καλύτερά της, αλλά εγώ λέω ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλο τρόπο αντίδρασης. Αλλά από το εσείς καλώς ή κακώς συνοτριβαλάς. Εσείς και δεν ακολουθούν οι εργαζόμενοι, οπότε γι' αυτό δεν την κάνετε τελικά. Ακούστε να δείτε, οι διαδικασίες, όχι δεν λέω αυτό, εμείς λέμε ότι όλες οι διαδικασίες όταν πριν προκηρύξουμε μια απεργία, εμείς καλούμε τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά μας όργανα και τους καλούμε να έρθουν με αποφάσεις στις βάσεις. Ό,τι προτείνουν τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, η ΑΔΔΗ, η εκτελεστική της επιβίωσης το αποδέχεται. Συνήθως οι προτάσεις έρχονται γιατί και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, όπως και γενικότερα, έχουν πέσει στην παγίδα αυτή του διέρε και βασίλευε. Η κυβέρνηση βγάζοντας από ένα μέτρο που αφορά έναν κλάδο και στην κρίση αυτή και στην οικονομική κατάσταση, ο καθένας βλέπει τον εαυτό του πέρα και έξω από την κρίση αυτή που υπάρχει σήμερα. Και δεν τη βλέπει σαν συλλογικότητα για να μπορεί να αποφασίσει ότι θα πάμε σε μια απεργία μεγάλης διάρκειας, η οποία θα έχει χαρακτηριστικά τέτοια που αναφέρεται πριν. Και που δεν έχουν ανατραπεί όμως τα πάντα, όλα τα δεδομένα στον χώρο του, του δημοσίου. Όλα, δηλαδή δεν είναι τώρα η ώρα για να γίνει αυτή η απεργία διαρκείας που συζητάμε, δεν είναι τώρα η ώρα, δηλαδή μέχρι πού θα φτάσουμε? Εμείς αναρωτιόμαστε. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αποφάσεις κορυφής ούτε εγώ θα προτείνω ποτέ χωρίς να είναι έτοιμη η βάση, αν δεν την έχει αποδεχθεί. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι έφτασε η ώρα πλέον. Η βάση, δηλαδή, έφτασε η ώρα. Όχι, δεν κατηγορώ. Δεν κατηγορώ τη βάση. Δεν κατηγορώ τη βάση. Λέω ότι έφτασε η ώρα να συνειδητοποιήσουν όλοι οι εργαζόμενοι, είτε αυτοί είναι στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα, ότι αυτό που τους απομένει είναι η κινητοποίηση. Δυστυχώς η κυβέρνηση, και εσείς το ξέρετε πολύ πιο καλά, γιατί το έχετε γευτεί πρώτοι στο πετσί σας, ότι τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το πολιτικό σύστημα έχει τις βαλβίδες ανακούφισης και κάθε φορά χτυπάει εκεί που καταλαβαίνει ότι είναι το πιο αδύνατο κομμάτι. Γι' αυτό και δυσκολεύει και ο ρόλος των συνδικάτων όσον αφορά το συντονισμό. Και δεύτερον, πρέπει να πω, γιατί δεν πρέπει να μηδενίζουμε όλα. Γιατί σήμερα ανοίγει η κυβέρνηση τον 1264, το συνδικαλιστικό νόμο? Δεν φοβάται? Ο μόνος αντίπαλος σήμερα που είναι απέναντι στην κυβέρνηση είναι τα συνδικάτα. Καλά, κακά, καλός μπορεί να είναι, κακός να είναι, ο Τριβαλάς δεν είναι, αλλά από αυτό φοβάται όμως. Άρα να τα ξεκαθαρίζουμε τα ζητήματα και μεταξύ μας. Να τον φοβηθεί ακόμη περισσότερο τον κύριο Τριβαλά και σε έτοιμα δε δει και όλους τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε λίγο. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε πάρει απόφαση, έχουμε και συνέδριο σε 20 μέρες. Που εκεί θα παρθούν και αποφάσεις συνεδριακές οι οποίες θα δεσμεύουν και την επόμενη διοίκηση. Αλλά λέω και πριν από τις 15 μέρες αυτές έχουμε εκτελεστική επιτροπή να εκτιμήσουμε την κατάσταση και πέρα. Αυτό το συμβάν που έγινε σήμερα με την ΕΡΤ είναι ένα ενισχυτικό στοιχείο. Γι' αυτό θα συνεδριάσετε εκτάκτως. Βεβαίως, έχουμε συνεδρίαση αύριο στην εκτελεστική επιτροπή. Πάντως φαίνεται ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός λειτουργεί ακόμα. Δυστυχώς, κυρία. Λέει ο άλλος, εγώ δεν θα χάσω ένα μεροκάματο για τον άλλο στην ΕΡΤ που έτρωγε, δεν καταλαβαίνει ότι δεν θα κάνεις απεργία για μένα που έχω στα δουλειά μου. Δυστυχώς, αλλά κυρία για σένα Κασίμη, θα χάσει αύριο. Δυστυχώς, κυρία Κασίμη, να πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους. Μέχρι τώρα αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός που λέτε καλλιεργούνται για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Λειτουργούσαμε η κάθε ομοσπονδία στον χώρο του δικό μας του δημοσίου τουλάχιστον από μόνη τους. Όποια είχε πιο πολύ δύναμη διαπραγματεύονταν και έπαιρνε ένα επίδομα. Τότε με τον τρόπο αυτό να απαξιώναν τη συλλογικότητα της ΑΔΔΗ. Τώρα που θέλουν τη συλλογικότητα όλοι μαζί να πάμε όλοι μαζί, την έχουν απαξιώσει στους εργαζόμενους. Έχετε να πείτε κάτι ακόμα? Όχι, εγώ να πω ότι θα είμαστε κοντά σας σε οτιδήποτε θα συνεχίσει την αντιδημοκρατική αυτή ενέργεια όπως μπορούμε και όσο μπορούμε να είμαστε κοντά σας. Από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι τα δείγματα γραφής
γιατί οι μάσκες έχουν πέσει και πρέπει να ξεσηκωθεί. Δεν πάει άλλο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, πολύ. Να είστε καλά και εγώ. Εκπομπή του δρόμου, αλλά με ρεπορτάζ. Περίμενε. Αύριο στις 6.30 καλή υποσπέρ τα σωματεία σε συγκέντρωση στα προπήλαια. Έτσι, Φανή Καλαθάκη, έλα εδώ παιδί. Φανή, από το Ηράκλειο. Γεια σας και εμένα. Κρίτριά μας. Απευθείας από το Ηράκλειο. Όχι, είμαι εδώ λοιπόν από το πρωί. Εγώ θέλω να πω ότι η Κρήτη παραμένει μαζί μας. Έχω μιλήσει πολλές φορές με την Έρα Ηρακλείου, είμαστε κάτω. Δεν έχουν ρίξει μπομπούς εκεί, δεν έχει πάει μάτ. Όχι, δεν έχουν ρίξει μπομπούς. Εκπέμπουμε κανονικά, είμαστε και αραγείς ως ομάδα. Και παραμένουμε εκεί με το πρόγραμμά μας κανονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κάλεσμα από τις 4 η ώρα σωματείων, φορέων, συλλογικότητων και κόσμου και ήδη μαζεύεται. Παρόλο που ο καιρός είναι πολύ κακός στο Ηράκλειο, βρέχει. Ναι. Δεν είναι αυτός ο ωραίος που ευτυχώς μας βοηθάει τώρα. Και έφυγε αυτή η βροχή η πρωινή που μας λίγο μας τρόμαξε. Είναι κάτω κόσμος και περιφρουρεί. Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει, φαντάζομαι, και σε εμάς, αλλά ο στόχος ο πρώτος ήταν αυτός. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να καλέσω τον κόσμο να μην συνηθίσει αυτή την εικόνα, γιατί δυστυχώς, παιδί μου, νιώθω ότι όλα πια μας φαίνονται σχεδόν φυσικά. Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά, όλα μπορεί να περιμένει κανείς. Και αυτό μπορεί να μας κάνει αδρανείς. Όλα τα περιμένουμε, αλλά όταν τα βλέπουμε, δεν τα περιμένουμε. Αυτή είναι η ουσία. Όχι. Έτσι. Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, αυτό και σήμερα το περιμέναμε. Λέγαμε θα έρθει. Αλλά όταν το βλέπουμε, λέμε τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, λέμε τι είναι αυτό το πράγμα. Όμως επειδή πια τα περιμένουμε όλα να συμβούνε, ναι. Ακόμα και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δυνάμεις αστυνομίας έξω από το προπύργιο και το βασίλειο της ελεύθερης φωνής και ραδιοτηλεόρασης. Θα μας φανεί φυσικό σε λίγο, αυτό φοβάμαι. Δεν πρέπει να μας φανεί φυσικό. Ναι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος αυτό ότι... να μην παραπαθούμε. Να μην το συνηθίσει αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να πω εγώ. Λοιπόν. Είναι ντροπή, είναι αποτροπιασμός στο βασικό συνέστημα και... αγγεία. Φανεί καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Θαυμάζουμε πάρα πολύ. Και θα σας δούμε κάτω. Εμείς σας θαυμάζουμε γιατί... Θα σας δούμε κάτω. Η ΕΡΤ εκπέμπει στην περιφέρεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ετσι πως το φίλο μας θα κόψει το βασιλάκι έτσι που κρατάει. Λοιπόν, Βαγγέλη, έλα, ρεπορτάζ! Ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη, πάλι μικρή. Έχω πει και βγαίνουμε στο Βαγγέλη, έλα, πάτε καλά, σε είστε αέρα, δεν είστε αέρα. Μετά από εδώ. Δεν είστε πιο όμορφος χωρίς μακιγιάζ, έτσι. Α, ναι, σοβαρά και εσύ. Για μένα το βαθώ. Εσείς είστε πιο όμορφοι, πράγματι. Για μένα το βαθώ. Είναι αλήθεια, είστε πιο όμορφοι. Λοιπόν. Είμαστε οκ! Λοιπόν, είμαστε αέρα. Βαγγέλη, για πες μας, έχουμε τίποτα νεότερο. Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον κάνοντας ένα γύρο τηλεφώνων πριν από λίγο με τις τοπικές αέρα, ενώ σε όλη την Ελλάδα, είναι όλες ανοιχτές, κόσμος αρχίζει και συγκεντρώνεται παντού, δηλαδή ειδικά από το απόγευμα και μετά, μετά που ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες, τις επαγγελματικές εργασίες, μαζεύονται σε όλη την Ελλάδα, στις τοπικές αέρα, κάτι αντίστοιχο, το οποίο έχει γίνει 10 Ιουνίου. Δηλαδή αρχίζει και δημιουργείται, συγκεντρώνεται η τοπική κοινωνία ξανά μπροστά από, από τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, με την οποία με τα παιδιά ήρθαμε πριν από λίγο σε επικοινωνία, θα πρέπει να σας πω ότι ετοιμάζονται να βγάλουν ένα δελτίο ειδήσεων το βράδυ. Είναι σε συνεχή ροή το πρόγραμμά τους, ζωντανό πρόγραμμα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Και κάνουν μια προσπάθεια από εδώ και πέρα να είναι ο κόσμος ουσιαστικά να αναλάβει το ραδιόφωνο και τηλεόραση της ΕΤΡΙΑ. Θα ήθελα να σας... Δεν έχουν εμφανιστεί τα ΜΑΤ, τίποτα. Όχι, αλλά έχει συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος. Έχει συγκεντρωθεί και στα δύο φύλλα, και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Ναι, ειδικά στη λεωφόρο στρατού υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, όπως μας λένε τα παιδιά. Υπήρχε μια σκέψη, θα πρέπει να σας πω για να ενημερώνονται και οι τηλεθεατές μας σε όλη την Ελλάδα. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΣΕΡΤ σήμερα το βράδυ, στις 9 δηλαδή, να το εκπέμπουμε από την ΕΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι έχουμε οργανώσει κάτι καλύτερο για την Αθήνα. Μακάρι. Περιμένουμε. Αυτό το οποίο δεν το λέμε, αυτό θα το πούμε στην πορεία. Είναι μια έκπληξη για όλη την Ελλάδα. Η ενημέρωση είναι εδώ στην ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο. Θα πρέπει να σας πω... Θέλουμε να σου πει τις εξελίξεις πολιτικές. Τις εξελίξεις πολιτικές. Γιατί καθόμαστε εμείς εδώ ολοκλάμε και δεν
Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι είναι εντυπωσιακή η ανακοίνωση, και το λέω εντυπωσιακό με τη δημοσιογραφική γλώσσα, η ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοκρατική Αριστερά για την επέμβαση. Η Δημάρ λοιπόν διαφώνησε κατηγορηματικά με την επιλογή της κυβέρνησης για τη βία αναδιάρθρωση της δημόσιας τηλεόρασης και την απόρριψη κάθε συμβιβασμού. Οι μήνες που πέρασαν ανέδειξαν τα αδιέξοδα της κυβερνητικής επιλογής. Το αυταρχικό πρόσωπο για την πρόοδηση των μεταρρυθμίσεων εμφανίζει σήμερα την αναμενόμενη κατάληξη της εφαρμογής. Τα ΜΑΤ στην εκένωση της ΕΡΤ. Εγώ να πω κάτι όμως για τη Δημάρ, ότι η αριστερή πτέρυγα της Δημάρ είναι εδώ. Η αριστερή πτέρυγα της Δημάρ είναι εδώ, είναι αληθές αυτό που λες. Με όλα αυτά που κάνει η αριστερή πτέρυγα της Δημάρ ήταν και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, αναγνώρισε το λάθος εντός ή εκτός εισαγωγικών της Δημάρ. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν έχω επικοινωνήσει, παρόλες τις προσπάθειές μου, με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, παρόλο που είχαμε μια τηλεφωνικό ραντεβού μετά την επέμβαση στο ΜΑΤ για να έχουμε τη δικιά του άποψη, τουλάχιστον στενός του συνεργάτη, ότι είναι πλήρης αντίθετος με αυτό το οποίο συνέβη σήμερα στην ΕΡΤ. Είχε διαφωνήσει ακόμα και στην Εκτελεστική Επιτροπή της Δημάρ για την άρση του εμπάργκο ο ίδιος. Δεν το σπουδαιολόγησε, αυτή είναι η έκφραση από την Εκτελεστική Επιτροπή της Δημάρ και αυτή είναι η άποψή του, με την έννοια το ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι ενδεχομένως να έχουμε και ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Και αυτό γιατί, διότι εξηφαίνεται εκ του ρεπορτάζ ότι πλέον αναλαμβάνει και την ευθύνη, από ό,τι όλα δείχνουν, και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, δηλαδή αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, όσον αφορά την τελική απόφαση. Αυτό ενισχύεται και από το δεδομένο το οποίο έχουμε πλέον από το ρεπορτάζ, ότι οι εισαγγελέες των πρωτοδικών... Αγγέλη μας μπέρδεψε, δηλαδή δεν είναι σύμφωνο με αυτά που έγινε ο Βενιζέλος. Όχι, απολύτως σύμφωνο. Είναι σύμφωνο. Απολύτως σύμφωνο. Αναλαμβάνει... Τουλάχιστον οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι υπάρχουν, διαφωνούν τόσο με τις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ εντός του κοινοβουλίου, του κυρίου Πάρη Κουκουλόπουλου, όπως είπαμε και το μεσημέρι, θεωρεί ότι επήλθε πλέον η νομιμότητα για την ΕΡΤ, αλλά επίσης υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο, το οποίο θα το έλεγα στη συνέχεια του ρεπορτάζ που λέγαμε για τη σύγκρουση της δικαστικής εξουσίας με τις αστυνομικές δυνάμεις. Η εισαγγελέα πρωτοδικών διαφωνεί και κάλεσε τον εισαγγελέα που βρέθηκε το πρωί στην ΕΡΤ να αποχωρήσει. Συνεχίζει και επιμένει ότι δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Συνεχίζει και επιμένει η εισαγγελέα πρωτοδικών ότι δεν μπορούσε να παρεύει αυτόχωρα. Δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα σε αιρώση της ΓΑΔΑ. Υπάρχει αντιπαράθεση και εντό των εισαγγελικών αρχών. Μάλιστα, σε επιμονή των αστυνομικών δυνάμεων ότι είναι κατάληψη ένα πολύ μεγάλο δημόσιο κτίριο, άρα συνιστά αυτόφορη ποινικό αδίκημα και επομένως αυτόφορη διαδικασία, η εισαγγελέας πρωτοδικών διαφώνησε πλήρως και θρυλείται ότι είπε την έκφραση ότι εγώ όποτε θέλω ή όποιος πολίτης θέλει μπορεί να πηγαίνει ανά πάσα στιγμή, είναι ελεύθερη η είσοδος και η έξοδος της ΕΡΤ, άρα δεν είναι υποκατάληψη κανένα κτίριο, δεν συνιστά λοιπόν ποινικό αδίκημα. Γι' αυτό και ακολουθήθηκε η διαδικασία της εισόδου μέσω του άρθρου 25 του κώδικα. Αυτό όμως... Το οποίο λέει τι? Το οποίο λέει ότι στο βαθμό που έχουμε παρακόλληση και εντολή από την αστυνομία, οφείλει... των εργαζομένων ή του κοινού, να μην υπάρξουν τραυματισμοί. Αυτό δεν επιτιμεί μια συνέχιση από το δικαστικό ρεπορτάζ που λέγεται ότι στην έρευνα που έκανε ο εισαγγελέας εντός του κτηρίου της ΕΡΤ με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, βρήκε την ΕΡΤ σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι υπήρχε τη 10η Ιουνίου. Δεν ήταν μόνο το πλαίσιο της καθαριότητας, κυρίως ήταν το πλαίσιο της οργάνωσης το οποίο βρήκε την ΕΡΤ. Και με την εντολή της εισαγγελέας πρωτοδικών έχει αποχωρήσει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγγέλη, σε ευχαριστούμε. Κώστας! Περίμενε, θέλω να κάνω μια εισαγωγή, ρε παιδί μου, πριν το καλεσμένο. Λοιπόν, παρακαλώ, ένα λεπτό, τι θέλω. Θα να καλέσω λίγο τον κόσμο. Θα ήθελα να καλέσω κυρίως την νεολαία, διότι εδώ πέρα αυτό που γίνεται δεν θα μείνει εδώ. Ξεκίνησα από κάποιους εργαζόμενους, συνέχισα στην ΕΡΤ και θα έρθουν στο καθένα μας. Αν δεν έρθει εδώ πέρα η νεολαία, δεν μπορεί να γίνει τίποτα για το μέλλον. Πρέπει να έρθουμε όλοι εδώ. Δεν πρέπει να μας ρίξουν στα γόνατα. Γιατί ο οποίος έχει αδικηθεί ικτρά τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια.
Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Πρέπει να έρθει κυρίως η νεολαία για να χτιστεί το μέλλον. Αυτό. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 18. Έχεις τελειώσει σχολείο? Ναι, έχω περάσει, αλλά το πανεπιστήμιο είναι κλειστό για τους ίδιους λόγους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, είχαμε μία εκπομπή τέλος πάντων που λεγόταν πρωινή ενημέρωση, ακόμα την έχουμε. Είδα και έπαθα να ξεφορτωθώ. Να ξεφορτωθώ το συμπαρουσιαστή με τον Κώστα τον Αρβανίτη. Μας κόψανε. Είπα κάτι. Κάθε μέρα για τον Αρβανίτη μου λες τώρα. Είπε κάτι. Λέω, είπα, σκόψανε. Ευτυχώς. Και τι μου έκανε μετά? Μου λέει, όχι, μου λέει, θα βγαίνουμε και θα κάνουμε εκπομπή του δρόμου. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που κάνω εγώ εκπομπή δρόμου εδώ πέρα. Και μου ήρθε τώρα ο Αρβανίτη να κάνουμε κι άλλη εκπομπή του δρόμου. Καλή αρχή. Κάνετε βλακία και θα